Ευαγγέλιων, ήττα κεφάλαιο, 8 κεφάλαιο και 4 εδάφιο. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, ήττα 4, 8 κεφάλαιο, 4 εδάφιο. Επειδή συνέτρεχεν όχλος πολλής και ήρχοντο προς αυτόν, από πάσης πόλεως είπε διαπαραβολής. Εξήλθεν ο Σπύρον δια να σπείρει των σπόρων αυτού και ενώ έσπειρεν, άλλο μεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγον αυτό, άλλο δε έπεσεν επί την πέτραν και αναφιένε ξηράνθη διότι δεν είχε εκμάδα και άλλο έπεσεν στο μέσο των ακαθών και συν φυτρώσασε εάκανθε απέπνιξαν αυτό. Και άλλο έπεσε επί την γην την αγαθήν και αναφιένε έκαμε καρπών εκατονταπλασίωνα. Ταύτα λέγονε φώναζεν, ο έχω νότα διανακούει ας ακούει. Οι ρώτων δε αυτών οι μαθηταί λέγοντες, τι σημαίνει η παραβολή αυτή. Ο δε είπεν εις εσάς, εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, εις δε τους λοιπούς δια παραβολών δια να μην βλέπωση, ενώ βλέπωση και να μην καταλαμβάνωση, ενώ ακούσιν. Αυτή δε είναι η παραβολή, ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οι δε σπυρώμενοι παρά την οδόν είναι οι ακούοντες. Έπειτα έρχεται ο διάβολος και αφαιρεί τον λόγον από τις καρδίες αυτών για να μην πιστεύσωση και σωθώσει. Η δε επί της πέτρας είναι εκείνοι ήτινες όταν ακούσωση με τα χαράς δέχονται τον λόγον και ούτε η ρίζαν δεν έχουσιν ήτινες προς καιρόν πιστεύουση και εν καιρό πειρασμού αποστατούσι. Το δε πεσόνι στα σακάνθας ούτε είναι εκείνοι ήτινες ήκουσαν και από μεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου υπάγουση και συπνίγονται και δεν τελεσφορούσι. Το δε εις την καλήν γην ούτι είναι εκείνοι ήτινες ακούσαντες των λόγων κρατούσι εν καρδία καλή και αγαθή και καρποφορούσιν εν υπομονή. Ουδείς δε λίχνον ανάψας σκεπάζει αυτόν με σκεύος ή θέτει υποκάτωθεν υποκάτω κλίνης αλλά θέτει επί των λιχνοστάτην για να βλέπω στο φως εις ερχόμενη. Διότι δεν υπάρχει κρυπτόν το οποίο δεν θέλει γίνει φανερόν, ουδέ απόκρυφον το οποίο δεν θέλει γίνει γνωστόν και ελθεί στο φανερόν. Προσέγετε λοιπόν πώς ακούετε. Διότι ως της έχει θέλει δοθεί εις αυτόν και ως της δεν έχει εκείνο το οποίο νομίζει ότι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Ήλθον δε προς αυτόν η μήτρη και η αδερφή αυτού και δεν είναι δύνατο δια τον όχλο να πλησιάσωσιν και απηγγέλθη προς αυτόν και την υπότινον λεγόντων η μήτρη σου και η αδερφή σου ίσταντο έξω και θέλοντες να σε είδωσει. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς μήτρη μου και αδερφή μου είναι ούτε οι ακούοντες των λόγων του Θεού και πράττοντες αυτόν. Αμήν. Θα τολμούσα να πω ότι ακούσαμε το λόγο του Θεού. Και μάλιστα έναν ιδιαίτερο λόγο Θεού που οδηγεί τον άνθρωπο στο να γίνει φίλος Θεού. Με απλά βήματα, με απλές σκέψεις και με απλότητα Χριστού. Όλοι ακούσαμε σήμερα το λόγο του Θεού, μηδενός εξαιρουμένου. Και θα τολμούσα να πω ότι όλοι θελήσαμε να εκπληρωθεί αυτός ο λόγος του Θεού στην καρδιά μας. Όλοι χαρήκαμε. Όμως ο Θεός μιλάει μέσα από το λόγο του ότι λίγοι είναι αυτοί που άκουσαν το λόγο του Θεού και θα πράξουν το λόγο του Θεού. Αυτοί οι λίγοι είναι οι αδελφοί του Κυρίου. Όλοι εμείς είμαστε οικοί, όπως ήταν η μητέρα του και η αδελφή του. Οικοί του Θεού. Είμαστε παιδιά του Θεού. Και όπως η μήτρη του και η αδελφή του ζητούσαν να τον δούνε τον Χριστό, ήθελαν να τον δούνε, αλλά ίσταντο έξω. Δεν έμπαιναν μέσα. Μέσα στα βάθη του Θεού. Μέσα στη χάρη του Χριστού. Και είχαν και μια ωραία δικαιολογία. Ο όχλος.
ο κόσμος, εμπόδια. Όμως ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στην απέτησή τους, έλα έξω να σε δούμε, γιατί εμείς δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, ξεκαθάρισε τα πράγματα. Εάν μένετε έξω, τότε δεν είστε ούτε μήτρη μου ούτε αδελφοί μου. Γιατί οι συγγενείς μου, οι φίλοι μου, οι αδελφοί μου είναι αυτοί που έρχονται μέσα και δεν λογαριάζουν τον όχλο και τα εμπόδια, αλλά έρχονται μέσα. Ακούνε και πράττουνε. Και αυτό δεν είναι θέμα αδυναμίας ή δυνάμεως, αλλά είναι θέμα καρδιάς. Γι' αυτό και ο Κύριος φωνάζει λέγοντας, «Ιέ μου με τα πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδιά σου». Γιατί εκ ταύτης προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Και από τις εκβάσεις της ζωής σου θα γνωρίσεις την καρδιά σου. Γιατί δεν υπάρχει κρυπτόν το οποίο δεν θα γίνει φανερό. Οι εκβάσεις της ζωής σου θα φανερώνουν τα κρυπτά της καρδιάς σου. Και δεν υπάρχει απόκρυφον το οποίο δεν θέλει γίνει γνωστόν. Αλλά θα έλθει στο φανερόν. Δεν μπορεί να κρυφτεί ο άνθρωπος. Δεν γίνεται να κρυφτεί. Ο Θεός θα φανερώνει. Όχι επειδή θέλει να τον προσβάλλει, αλλά επειδή τον αγαπάει και θέλει να τον κάνει φίλο του. Όχι να τον σώσει, να τον κάνει φίλο του. Δεν μπορεί να μείνει τίποτα κρυφό. Νομίζει ο άνθρωπος. Αυτό δεν το ξέρει κανείς. Και μην το πει σε κανέναν, ναι. Όταν ακούω να λέει, μου λένε μην το πει σε κανέναν, ναι, εγώ λέω θα το πω σε όλους. Τι θα πει με το, εκτός αν είναι εξομολόγηση. Αν είναι εξομολόγηση, εκεί δεν το συζητάμε. Γιατί και αν εγώ το κρύψω, ο Θεός θα το φανερώσει. Αν εγώ το καλύψω, ο Θεός θα το αποκαλύψει. Και η φανέρωση και η αποκάλυψη του Θεού είναι επώδυνη. Είναι συντριπτική, γιατί γίνεται από τις εκβάσεις. Μωραίνει τον άνθρωπο και λέει αυτά που δεν θέλει να πει και κάνει αυτά που δεν θέλει οι άνθρωποι να γνωρίσουν. Σήμερα λοιπόν όλοι ακούσαμε το Λόγο του Θεού. Αμήν αδερφοί. Πώς θα γίνουμε φίλοι Θεού? Τώρα όμως πώς θα το πράξουμε? Εκεί είναι το σημείο το κρίσιμο. Γι' αυτό και ο Κύριος όταν μαζεύτηκε ο όχλος, είπε δια παραβολής, εξήλθεν ο Σπύρον δια να σπείρει των σπόρων αυτού. Και ακούνε όλοι, αλλά δεν καταλαβαίνουν όλοι. Και ενώ έσπειρεν, άλλος σπόρος έπεσε παρά την οδόν, δίπλα στο δρόμο. Κατεπατήθη και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγουν αυτό. Άλλο δε έπεσε στην πέτρα και αναφιένε ξηράνθη, διότι δεν είχε ικμάδα, δεν είχε δύναμη. Άλλο έπεσε στο μέσο των ακανθών και συμφυτρώσασε, άρχισε να φυτρώνει μαζί με τα αγκάθια, και τα αγκάθια είχαν πιο μεγάλη δύναμη και απέπνιξαν αυτόν. Και κάποιο άλλο έπεσε στη γη την αγαθή και αναφιέν έκανε καρπών εκατονταπλασίωνα, ταύτα έλεγον, λέγον, εφώναζε ο έχωνα ότα διανακούει ας ακούει.
προσέχετε πως ακούετε το Λόγο του Θεού. Προσέχετε τι ακούετε. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό πως ακούμε το Λόγο του Θεού. Γιατί όποιος έχει καρδιά αγαθή και καλή, σε αυτόν θα δοθεί και θα περισσευθεί. Και όποιος δεν έχει καρδιά αγαθή και καλή, και αυτό που νομίζει ότι έχει θα του αφαιρεθεί. Γιατί αν ο Θεός καταστρέψει, αν ο Θεός αφαιρέσει και αν ο Θεός κλείσει, σε ποιον θα δώσει λογαριασμό? Και αν ο Θεός ευλογήσει, ανοίξει, οικοδομήσει, σε ποιον θα δώσει λογαριασμό? Δεν εξαρτάται ο Θεός από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος εξαρτάται από τον Θεό. Και μαζευτήκαν οι μαθητές και λένε: Κύριε, δεν καταλάβαμε καλά. Τι είναι αυτή η παραβολή που είπες? Και απάντησε άμεσα: αυτοί που είναι έξω δεν καταλαβαίνουν, γιατί ο διάβολος κλείνει την καρδιά τους για να μην ακούσουν ενώ ακούνε και να μην δουν ενώ βλέπουν και να μην καταλάβουν. Για να μην σωθούν, να μην έρθουν σε μένα και τους σώσω. Έξω είναι κυρίαρχος ο άρχον του κόσμου τούτου. Μέσα είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά και μέσα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και μέσα. Και το σοβαρό αυτό πρόβλημα είναι η καρδιά σου και η καρδιά μου. Η καρδιά μας. Εάν αυτή τη στιγμή που ακούμε το Λόγο του Θεού είναι συντετριμένη, είναι καλό σημείο. Αν σκληραίνει, είναι πολύ κακό σημείο. Και αυτό το ξέρει ο καθένας από μας, αλλά το ξέρει και ο Θεός. Εάν το πνεύμα μας αυτή τη στιγμή που ακούμε το Λόγο του Θεού ταπεινώνεται και λέμε: δίκιο έχεις Κύριε, άθλιος είμαι, τότε αυτό είναι καλό σημείο. Και μόνο ο καθένας από μας χώρια το ξέρει. Αν όμως το πνεύμα μας σκληραίνει, τότε είναι κακό σημείο. Και ο Θεός βοηθάει, μας βοηθάει να κάνουμε σήμερα μια ακτινοσκόπηση, να δούμε αν υπάρχει πιθανότητα να ονομαστούμε φίλοι Θεού. Αν υπάρχει πιθανότητα. Παρόλο που είναι δοσμένο να υπάρχει βεβαιότης. Αν υπάρχει πιθανότητα να ονομαστείς φίλος Θεού, το ξέρεις αυτή τη στιγμή. Το καταλαβαίνεις. Το αναγνωρίζεις. Γιατί το πνεύμα σου ταπεινώνεται μπροστά στο Λόγο του Θεού και η καρδιά σου συντρίβεται μπροστά στο Λόγο του Θεού και μπαίνεις και κάμεις την καλή αρχή. Εάν όμως το πνεύμα σου σκληραίνει και η καρδιά σου σκληραίνει, τότε η συνέχεια είναι άγριο γαϊδούρι. Άχρηστο, επικίνδυνο. Πρώτα για τον εαυτό του, ύστερα για τους άλλους και τέλος και για το Θεό. Γι' αυτό πριν ξεκινήσουμε, αδερφοί αγαπητοί, να καταλαβαίνουμε αυτά που ο Χριστός θέλει να μας πει, καλόν είναι τώρα όλοι μας να μετανοήσουμε. Να πούμε: ήμαρτον Κύριε, συγχώρεσέ με, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να είναι το πνεύμα μου σκληρό. Χάρισέ μου πνεύμα ταπεινού. Δεν θέλω η καρδιά μου να είναι σκληρή. Χάρισέ μου καρδιά συντετριμένη. Δεν θέλω τα επιχειρήματά μου. Κάνε με να τρέμω στο λόγο σου, ώστε στη συνέχεια να επιβλέψεις σε μένα. Είναι στο χέρι σου. Είναι στην απόφασή σου τώρα να κάνεις μια καλή αρχή με τον Χριστό.
ακούγοντας το λόγο Του και πράττοντας το θέλημά Του, να ονομαστείς φίλος του Χριστού και δι' αυτού να ονομαστείς φίλος Θεού. Τώρα όμως, αδερφοί αγαπητοί, είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα όποιος ακούει το λόγο του Θεού, ας μη σκληραίνει την καρδιά του όπως την ημέρα του παραπικρασμού. Τώρα ας πει: ένοχος θανάτου είμαι, Κύριε, ελέησέ με. Τώρα. Γιατί σε λίγο δεν ξέρουμε αν θα έχουμε αυτή την ευκαιρία μια φορά ακόμη. Τώρα μας τη χαρίζει δωρεάν ο Θεός. Τώρα ταπεινώσου μπροστά στην κρατεά χείρα του Θεού. Όποιος και αν νομίζεις ότι είσαι και όποιος και αν είσαι, ό,τι σκέψεις και αν έχεις, καλές ή κακές, σωστές ή λάθος, μη στηρίζεσαι στα σωστά τα δικά σου, που σε βεβαιώνω στο όνομα του Χριστού ότι είναι λάθος, γιατί δεν τα ξέρεις όλα. Και πες: Κύριε, δεν ξέρω τίποτα, δεν μπορώ τίποτα, αναγνωρίζω ότι είμαι ένα τίποτα. Αμήν, αδελφοί μου. Αμήν. Κύριε μου, ένα τίποτα. Δεν κάνω για τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα. Ποτέ δεν αξιώθηκα να πράξω το θέλημά σου. Κι όσες φορές έβλεπα κάτι καλό, λάθος έκανα. Κάτι καλό στον εαυτό μου, λάθος έκανα. Και τότε έρχεται ο Θεός και συνεχίζει. Αλλά σε αυτούς που ταπείνωσαν τον εαυτό τους τώρα και μαλάκωσαν την καρδιά τους, άφησαν το Θεό να τους συντρίψει την καρδιά και πήραν απόφαση με τη χάρη του Χριστού να τρέμουν στο Λόγο του Θεού. Και εγώ θέλω να είμαι ένας από αυτούς. Βοήθησέ με, Κύριέ μου, σε παρακαλώ. Όλους μας βοήθησέ μας. Κάνε μας μια τέτοια εκκλησία, Χριστέ μου, σε παρακαλώ, που να μην υπάρχει ανάμεσά μας τίποτα το ιδιαίτερο και το υψηλό. Γιατί ό,τι είναι ψηλό μπροστά στους ανθρώπους είναι ευδέλιγμα στο Θεό. Κάνε μας μια τέτοια εκκλησία. Μην αφήνεις το πνεύμα μας να υπερηφανεύεται και την καρδιά μας να σκληραίνει. Αλλά δώσε μας, Χριστέ μου, σε παρακαλώ, να καταλάβουμε πόσο άθλοι είμαστε. Μην καταντήσουμε σαν άγρια γαϊδούρια, άχρηστοι, επικίνδυνοι άνθρωποι, αχαλήνωτοι στις σκέψεις τους, στα λόγια τους και στα πάθη τους. Μην καταντήσουμε έτσι. Και έρχεται λοιπόν ο Κύριος και λέει: σε εσάς όμως εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Και αυτή είναι η ερμηνεία της παραβολής. Ο σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού και ο σπύρον είναι ο ίδιος ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Και σήμερα πέφτει ο σπόρος. Και μην βλέπετε τον άνθρωπο τον άχρηστο, τον άθλιο, τον ιδανό, αλλά να βλέψουμε όλοι στο Λόγο του Θεού που είναι γραμμένος από τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Και αντί να βλέπουμε τον άνθρωπο, να βλέπουμε στο Λόγο του Θεού. Ισπυρώμενοι παρά την οδόν είναι εκείνοι που αφού άκουσαν το Λόγο του Θεού σήμερα, δεν φύτρωσε, δεν μπήκε μέσα, δεν χώρεσε στην καρδιά, σκληρή καρδιά, πέτρινη. Έχει σκληρίνη, πιθανόν δικαιολογημένα ανθρώπινα, δεν φταίω εγώ, οι άλλοι φταίνε. Ναι, αλλά δεν έχει σημασία αν φταίς, δεν φταίς. Σημασία έχει το αποτέλεσμα, ότι η καρδιά σου είναι σκληρή και δεν χώρεσε ο Λόγος του Θεού μέσα. Δεν μπόρεσε, δεν βρήκε άκρη, δεν βρήκε διέξοδο. Δεν βρήκε καθόλου χώμα, καθόλου γη. Έμεινα απόξω. Αν και είσαι εντός, δεν είσαι έξω. Ο Λόγος του Θεού δεν μπήκε μέσα. Σκληρή καρδιά, μετανόητη. Υπερήφανο πνεύμα, αλαζονικό.
το αποτέλεσμα είναι σε λίγο, όπως έρχονται τα πετεινά και τον τρώνε, έρχεται ο διάβολος και το παίρνει και το εξαφανίζει το Λόγο του Θεού, και ο Λόγος του Θεού σε αυτή την καρδιά είναι άχρηστος. Δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Η δε επί της πέτρας είναι εκείνη που όταν ακούσωσι μετά χαράς δέχονται το Λόγο, αλλά η καρδιά τους είναι πέτρα. Έχει μέσα πέτρες. Δεν έχει χώμα. Λίγο χώμα. Ίσα ίσα φυτρώνει, αλλά δεν μπορεί να κάνει ρίζα. Και έρχεται η πρώτη ταλαιπωρία, πρώτος διαγμός, η πρώτη απειλή και ξεραίνεται. Άχρηστος ο Λόγος του Θεού. Το δε πεσόν επί τας ακάνθας είναι εκείνοι που αφού άκουσαν το Λόγο του Θεού, η καρδιά τους είναι γεμάτη από μέρημνες, γεμάτη από επιθυμίες πλουτισμού, γεμάτη από ειδονές του βίου, επιθυμίες ειδονών του βίου. Πιάνει, αλλά αυξάνει ο Λόγος του Θεού μαζί. Μαζί με τις κοσμικές επιθυμίες. Μαζί με τις επιθυμίες της σαρκός, τις επιθυμίες των οφθαλμών, την αλαζονία του βίου, αυξάνουν μαζί και ο Λόγος του Θεού. Και τελικά ο Λόγος του Θεού συμπνίγεται, χάνεται και δεν έχει καμία δύναμη. Και αυτή είναι μέσα. Και αυτός μπορεί να είσαι εσύ, μπορεί να είμαι και εγώ. Και το κρίσιμο σημείο είναι να μην το έχω καταλάβει. Παρόλα τα σημεία που μου έχει δώσει ο Θεός σήμερα, να μην το έχω καταλάβει. Δηλαδή να αυτοδικαιώνομαι. Να νομίζω ότι παρά τα αυτά έχω δίκιο. Ναι, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα ακούω, γιατί δεν ξέρεις λεπτομέρειες και χάνεται ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό τι είπε ο Θεός? Ετοίμασε την καρδιά σου. Αν ετοιμάσεις την καρδιά σου και στη συνέχεια εκτείνεις τα σχήρα σου προς Αυτόν, τότε θα σε ακούσει. Ετοίμασε την καρδιά σου. Φέρ' την ενώπιον του Θεού, σκέψου, προσευχήσου, εξομολογήσου, απόβαλε την αμαρτία, την ανομία, τη σκληρότητα, καταδίκασέ τη, πες επιτέλους είμαι ένοχος, πες το επιτέλους να τ' ακούσει ο Θεός. Είμαι ένοχος ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Ήμαρτον ενώπιον σου και ενώπιον του ουρανού. Πες το. Πες το να σ' ακούσει και να χαρεί η ψυχή του Θεού. Εγώ φταίω. Δεν φταίει ούτε ο άντρας μου, τη γυναίκα μου, το αδερφός μου, τη αδερφή μου, ούτε ο γείτονας, το πρεσβύτερος, το ποιμένας. Δεν φταίει κανείς. Εγώ φταίω. Πες το μια φορά. Αφαίρεσε από πάνω σου κάθε ίχνος αυτοδικαίωσης. Άσε το Θεό να πάρει στα χέρια σου την καρδιά σου. Αν είναι πατημένη γη, να τη σκάψει, να την οργώσει, να την κάνει έφορη. Άσε το Θεό, αν έχει μέσα πέτρες η καρδιά σου, να τις βγάλει από μέσα, να τις ξεχερσώσει. Άσε το Θεό δια του Ιησού Χριστού, αν έχει αγκάθια η καρδιά σου, να τα καθαρίσει. Άσε το Θεό να μετατρέψει την καρδιά σου σε γη καλή και αγαθή. Πες εγώ φταίω. Δικά μου λάθη είναι όλα αυτά. Δεν φταίει κανένας άλλος. Αμήν αδερφοί. Δεν φταίει κανένας άλλος αδερφοί. Μα αφού δεν φταίω,
Αυτό το λέει η καρδιά σου. Αφού δεν φταίω, μην αφήνεις την καρδιά σου να σε απατά, να σε εξαπατά. Δεν ξέρεις πολλά πράγματα, ελάχιστα ξέρεις. Νομίζεις και βγάζεις συμπεράσματα από αυτά τα λίγα που ξέρεις. Δέξου αυτό που σου λέει ο Θεός, ότι η σοφία του Θεού είναι κρυμμένη, και θα έρθει ο καιρός, εάν το αποδεχτείς τώρα, να στην αποκαλύψει τότε. Σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, να φύγουμε όλοι, αφού πλησιάσουμε το Θεό σαν ένοχοι. Εις πολλά φταίω, πάρα πολλά φταίω, σε πάρα πολλά φταίω, Χριστέ μου. Κανένας άλλος δεν φταίει. Και αν φταίει, τον συγχωρώ. Ο Θεός να τον ελεεί, σε μένα με ενδιαφέρει ο εαυτός μου, η ζωή μου, η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, το περιβάλλον μου. Εμένα με ενδιαφέρει εσύ, Χριστέ μου. Θέλω να εισέλθω στο φως το αληθινό, το φως το απρόσιτο, εκεί που μόνο ένας δεσπότης κατοικεί, ο παντοδύναμος Θεός. Και μόνο Αυτός, δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου, μπορεί να με φέρει να κατοικήσω στο φως το απρόσιτο. Κύριε, σκάψε την καρδιά μου, απ' όλα έχω. Και πατημένη γη είναι, σκάφτη, όργωσέ τη. Και πέτρες έχει, καθάρισέ τη. Και αγκάθια και τσουκνίδες έχει, βγάλτα, φέρεσέ τα. Κάνε την καρδιά μου, τέλος πάντων, την άθλια γη αγαθή και καλή. Δεν μπορώ εγώ να την κάνω, αλλά εσύ μπορείς να την κάνεις. Γι' αυτό στην παραδίδω, Κύριε. Παραδίδω με άνευ όρων. Παραδίδω την καρδιά μου σε σένα. Και όταν ο Λόγος του Θεού πέσει σε μια τέτοια καρδιά, που είναι γη καλή και αγαθή, τότε αυτοί είναι που αφού ακούσαν το Λόγο του Θεού, και θέλω να είμαστε όλοι σήμερα, Κύριε, θέλω να είμαι κι εγώ, αλλά θέλω να είμαστε όλοι μας σήμερα, με καθαρισμένη την καρδιά μας, ετοιμασμένη από το Θεό, οργωμένη, ξεχερσωμένη, καθαρισμένη από αγκάθια. Αφού άκουσαν το Λόγο του Θεού, κρατούν, αυτό είναι το μυστικό, αδερφοί, κρατούν το Λόγο του Θεού στην καρδιά τους, που είναι καλή και αγαθή. Τον κρατάνε, τον φιλάνε το Λόγο του Θεού. Ξέρω από σήμερα πως θέλει ο Θεός να περπατάω. Δεν το άκουσα και το ξέχασα. Το άκουσα και το φύλαξα στην καρδιά μου. Έτσι πρέπει να περπατάω, γιατί θέλω η υπόσχεση του Θεού να με ονομάσει ο Θεός φίλο Του, να γίνει μια πραγματικότητα στη ζωή μου. Και το αποτέλεσμα, αυτή η γη καρποφορεί. Εκατονταπλάσιο, ένα σποράκι, ένας λόγος Θεού, 100 καρποφορία. Αλληλούια. Και ουδείς δε λίχνων ανάψας σκεπάζει αυτόν με σκεύος, ή θέτει υπό κάτω από τις κλίνεις. Τώρα είσαι η δόξα του Χριστού. Κανείς τη δόξα του δεν την κρύβει κάτω από το μόδιον που μετράει και ζυγίζει το στάρι, ούτε κάτω από το κρεβάτι που αναπάβεται και ξεκουράζεται, αλλά τη βάζει πάνω στο λιχνοστάτι, για να φέγγει και να βλέπουν το φως του Θεού όλοι εισερχόμενοι. Το άγριο γαϊδουράκι τι είναι? Άχρηστο, επικίνδυνο. Ο αδελφός τι είναι? Χρήσιμος, ωφέλιμος. Είναι η δόξα του Χριστού, γιατί πήρε το Λόγο του Θεού, τον άκουσε, τον έβαλε στην καρδιά του, τον φύλαξε και έχει πάρει απόφαση να περπατήσει ακριβώς πάνω στο Λόγο του Θεού, αυτόν που σήμερα ακούσαμε όλοι μας. Αμήν, αδερφοί. Άρα λοιπόν, ό,τι μέχρι τώρα έχει η καρδιά μας,
παράπονα, πίκρες, λόγια, σκέψεις, γνώμες, απόψεις, αποφάσεις και εκ του περισσεύματος της καρδιάς λαλούσε το στόμα και μόλυνε, φλιάριε, μίλαγε. Αυτά όλα τα καταδικάζουμε στο όνομα του Χριστού και ζητάμε από το Θεό, Κύριε, καθάρισε την καρδιά μου, ετοίμασέ τη εσύ την καρδιά μου, κάντε μια καρδιά που να είναι γη αγαθή, ώστε ο λόγος σου αγαθός να έρθει μέσα, να τον φυλάξω, να τον κρατήσω εις δόξαν και έπαινον του ονόματος του του Αγίου. Αδελφοί αγαπητοί, μας δίδεται η ευκαιρία σήμερα να ονομαστούμε φίλοι Θεού. Μην τη χάσουμε. Μην τη χάσουμε. Μην τη χάσουμε με σκέψεις, με λόγια, με συναισθήματα, με απόψεις, με γνώμες. Μην τη χάσουμε. Αλλά ας πούμε γέννητο και είσαι με, Κύριε, κατά το λόγο σου. Αμήν.